Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Εν μέσω των νέων γκάλο που δημοσιοποιούνται, συνεχίζεται η προεκλογική εκστρατεία η οποία μπαίνει στην τελική ευθεία με επίκεντρο σε έναν μεγάλο βαθμό την οικονομία, η οποία σίγουρα είναι ένας βασικός παράγοντας που θα καθορίσει το εκλογικό αποτέλεσμα, ένα εκλογικό αποτέλεσμα που φαίνεται εξαιρετικά αμφίρροπο. Πάμε όμως να δούμε τι λένε τα στοιχεία της σημερινής δημοσκόπησης που έχει μόλις δημοσιοποιηθεί. Στο Mega Channel από την GPO υπάρχει λοιπόν οριακό προβάδισμα του ΣΥΡΙΖΑ με 26% έναντι 25,8% της Νέας Δημοκρατίας. Παρακολουθήστε με πολύ προσοχή τις δημοσκοπήσεις, διότι ήδη έχει δημοσιοποιηθεί ότι η Νέα Δημοκρατία έχει προβάδισμα μίας ποσοστίας μονάδας στην δημοσκόπηση που θα παρουσιάσει ο Sky αργότερα το βράδυ από το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. Να πούμε όμως τώρα όσον αφορά τον Gallup της GPO ότι στην τρίτη θέση βρίσκεται με πολύ μικρή διαφορά από το PASOK η Χρυσή Αυγή με 6,5%, το PASOK φτάνει το 6%. Να πούμε ότι η Λαϊκή Ενότητα έχει μόλις 3,6%. Μπαίνουν στη Βουλή η ΑΝΕΛ με 3% οριακά, 4,4% το ποτάμι, 5,7% το ΚΚΕ είναι τα στοιχεία που δίνει η δημοσκόπηση της GPO. Επαναλαμβάνω, ΣΥΡΙΖΑ 26, Νέα Δημοκρατία 25,8, η συσπήρωση στο ΣΥΡΙΖΑ είναι στο 60%, στη Νέα Δημοκρατία όμως στο 80%. Την ίδια ώρα υπάρχουν τα ποιοτικά στοιχεία, δείχνουν ότι υπάρχει ελαφρύ προβάδισμα με Μαράκη έναντι Τσίπρα με 18,5% έναντι 18% και όσον αφορά την πιστικότητα που υπήρχε στον Gallup. Συγγνώμη, στο debate. Τα στοιχεία δείχνουν λοιπόν στο debate πιστικότερος ήταν με ποσοστό 18,5% ο κύριος Μεμαράκης έναντι 18% του κυρίου Τσίπρα. Υπάρχει και ένα άλλο πολύ ενδιαφέρον ερώτημα, το οποίο στην συντριπτική πλειοψηφία δείχνει ότι η κοινωνία, το εκλογικό σώμα θέλει να υπάρξει οικουμενική κυβέρνηση με 42,7%. Λοιπόν, στο σημείο αυτό να καλωσορίσω τους σημερινούς καλεσμένους μας. Σήμερα έχουμε έναν άνθρωπο από τον χώρο της οικονομίας, έναν άνθρωπο από τον χώρο της επιχειρηματικότητας, τον πρόεδρο του Ελληνοαμερικάνικου Επιμελητηρίου, τον κύριο Σίμων Αναστασόπουλο, τον οποίο και καλωσορίζουμε. Καλησπέρα κύριε Μπουσβουρέλη, καλησπέρα και στους θεατές μας. Και τον δημοσιογράφο, τον κύριο Μάκη Ανδρονόπουλο, με πολύ μεγάλο background στην οικονομική δημοσιογραφία. Μάκη, θες να επιμένεις να μιλήσουμε για οικονομικά, αλλά θα μιλήσουμε και για πολιτικά. Δεν μπορεί να μιλήσουμε για πολιτικά με ένα τέτοιο περιβάλλον. Ήθελα από σένα, Μάκη, έτσι μια πρώτη εκτίμηση αυτού του εκλογικού περιβάλλοντος που διαμορφώνεται και με βάση ότι έχουμε αρκετά αλληλοσυγκρουόμενα στοιχεία στις δημοσκοπήσεις που δημοσιοποιούνται. Ναι, υπάρχει ένα πρόβλημα το οποίο το έχουμε συναντήσει στις δύο τελευταίες αναμετρήσεις, στο δημοψήφισμα και στις εκλογές του Ιανουαρίου, αρκετά σημαντικό σε σχέση με την αξιοπιστία των δημοσκοπήσεων. Έχω ακούσει, διότι δεν παρακολουθώ την τεχνική πλευρά των δημοσκοπήσεων, ότι αυτές γίνονται σε ερωτώμενους που διαθέτουν σταθερή τηλεφωνία. Σταθερή τηλεφωνία απαντούν οι άνθρωποι μιας κάποιας ηλικίας που είναι σε σπίτια. Η νεολαία έχει τα κινητά, στα κινητά δεν γίνονται δημοσκοπήσεις. Άρα απουσιάζει από το βασικό δείγμα το δυναμικό κομμάτι της κοινωνίας που είναι οι εργαζόμενοι και οι νέοι. Ένα άλλο στοιχείο που επίσης έχω ακούσει από τα ρεπορτάζ είναι ότι το 50% των αυτών που καλούνται για να απαντήσουν στις δημοσκοπήσεις το κλείνουν. Συνεπώς, τι να πούμε, σήμερα είναι στήθος με στήθος. Χτες διαβάσαμε δύο δημοσκοπήσεις που ήταν μπροστά 5 μονάδες ο ΣΥΡΙΖΑ. Την περασμένη εβδομάδα ήταν μία άλλη από φορέα του εξωτερικού που έδειχνε το ΣΥΡΙΖΑ 7 μονάδες μπροστά. Συνεπώς, δεν μπορούμε να έχουμε κάποια σοβαρή
εκτίμηση. Νομίζω ότι όλα αυτά είναι ένα παιχνίδι επικοινωνιακό, επηρεάζουν λίγο οριακά τα πράγματα. Ο κόσμος αντιλαμβάνεται ότι η χώρα πρέπει να κυβερνηθεί με σταθερότητα, ότι το παρελθόν δεν μπορεί να ξαναγυρίσει, διότι οδήγησε τη χώρα στον γκρεμό. Και βεβαίως στο παρελθόν βάζω και τον παλιό ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή αυτόν που έφτασε... του πρώτου εφταμήνου. Τώρα μιλάμε για ένα καινούριο πράγμα, απειλαγμένο τελείως από τα βαρύδια των δραχμιστών και των αντιευρωπαϊστών, μια αναδυόμενη νέα ευρωπαϊκή αριστερά, την οποία νομίζω ότι είναι ο μόνος φορέας, το μόνο όχημα στο οποίο μπορεί να επενδύσει ο ελληνικός λαός και η ελληνική επιχειρηματικότητα. Το πιστεύω και αυτό. Διότι οι παλιές κυβερνήσεις, κυρίως της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και του ΠΑΣΟΚ, με την αιμονή του στο πελατειακό κράτος, πνίξανε όλα τα startups, όλες τις προσπάθειες να ανανεωθεί το επιχειρηματικό γίγνεσθε, και αυτό είναι και το μέγα ζητούμενο. Γι' αυτό δεν έκαναν τις μεταρρυθμίσεις. Το μεγάλο κομμάτι των μεταρρυθμίσεων είναι ένα κομμάτι το οποίο θέτει φρένο στη διαπλοκή και κυρίως στο πελατειακό κράτος. Λοιπόν, είναι μια ευκαιρία να βρεθεί μια κυβέρνηση που θα τα κάνει αυτά, και έχω μεγάλη αμφιβολία αν αυτά μπορούν να τα κάνουν συμμαχικές κυβερνήσεις. Μάλιστα. Κύριε Αναστασόπουλε, τις προηγούμενες μέρες το Αμερικάνικο Επιμελητήριο πήρε την πρωτοβουλία να οργανώσει ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον συνέδριο, μια ενδιαφέρουσα ημερίδα, γιατί συνέδριο θα διοργανώσετε και προς το τέλος του χρόνου, όπως φαντάζομαι, αυτό το οποίο παραδοσιακά κάνετε. Στην οποία έλαβαν χώρα και μίλησαν οι κυριότεροι εκπρόσωποι, θα έλεγα, από τον πολιτικό χώρο, της οικονομίας, από ένα ευρύ φάσμα των πολιτικών κομμάτων. Ήθελα από σας μία εκτίμηση για το ποια εντύπωση αποκόμισε από αυτούς οι οποίοι ζητούν αύριο την ψήφο μας και ενδεχομένως θα τους δούμε να συνεργάζονται κιόλας. Ποια εντύπωση λοιπόν αποκόμισε ο επιχειρηματικός κόσμος, και θα ήθελα ρεαλιστικά να μας πείτε πόσο αυτή τη στιγμή αισθάνεστε ότι μπορούμε να έχουμε μια κυβέρνηση η οποία θα μας βγάλει από την κατάσταση στην οποία περιήλθαμε, η οποία είναι γνωστή σε όλους μας. Να σας πω καταρχήν ότι αυτό που οργανώσαμε ήταν μια μορφή debate. Το είπαμε εμείς μια ανοιχτή συζήτηση γύρω από την οικονομία, από την ανοικοδόμηση της ελληνικής οικονομίας. Αλλά ουσιαστικά ήταν ένα debate. Ήμασταν πολύ ευτυχείς γιατί συμμετείχαν ιδιαίτερα άξιοι εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου από τα διάφορα κόμματα. Θα δούμε και σε λίγο και αποσπάσματα με τη δηλώση του κ. Σταθάκη. Ήταν ο κ. Σταθάκης, βεβαίως, πρώην υπουργός. Ήταν ο κ. Μητσοτάκης, ο κ. Λοβέρδος, ο Δημήτρης Καμένος από τους ΑΝΕΛ και ο Χάρης Θεοχάρης εκπροσώπησε το ποτάμι. Μάλιστα. Αυτό που νομίζω παρουσιάζεται τώρα, μετά και την τελευταία, αν θέλετε, διακυβέρνηση της χώρας, είναι μια μοναδική ευκαιρία να προωθηθούν πια και να προχωρήσουν και να υλοποιηθούν οι μεταρρυθμίσεις. Νομίζω οι όποιες αυταπάτες μπορεί να υπήρχαν στο τελευταίο διάστημα για κάποια διαφορετική πορεία. Βλέπουμε κάποια πλάνα εδώ από εκείνη την ημερίδα. Πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Ναι. Εκτός από καλό κόσμο στο πάνελ, είχαμε και πάρα πολύ κόσμο στην αίθουσα. Με τον κύριο Μητσοτάκη, μεταξύ άλλων. Νάτος εδώ. Και ο κύριος Μητσοτάκης. Ναι. Λοιπόν, νομίζω ότι. Και ο κύριος Θεοχάρης, νομίζω, διακρίνεται εδώ, έτσι. Και ο κύριος Θεοχάρης. Λοιπόν. Πράγματι. Αυτό που νομίζω λοιπόν ότι έγινε φανερό αυτό το διάστημα ήταν ότι αυταπάτες περί εναλλακτικών λύσεων πολύ διαφορετικών δεν υπάρχουν πλέον. Και έτσι έχει δημιουργηθεί μια μοναδική ευκαιρία σήμερα να προχωρήσουν μεταρρυθμίσεις. Έχουμε τουλάχιστον 5 κόμματα τα οποία εκπροσωπήθησαν παρεπτόντως και στο δικό μας το debate που υποστηρίζουν τις μεταρρυθμίσεις αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Αντιλαμβάνονται ότι για να προχωρήσει πια η οικονομία και να αντισταθμιστούν τα μέτρα λιτότητας, τα οποία υποχρεωτικά είμαστε αναγκασμένοι να ξαναπάρουμε. Για να ξαναεξισορροπήσουμε τα δημοσιονομικά μας. Ναι. Είναι προφανές ότι αυτά τα μέτρα είναι ηφαισιακά και θα έχουν και ηφαισιακές συνέπειες. Ο μόνος τρόπος λοιπόν αυτά να αντισταθμιστούν κατά κάποιο τρόπο, να μην υποστεί όλος ο κόσμος, οι επιχειρήσεις, οι πολίτες, το βάρος των μέτρων της λιτότητας, είναι να κάνουμε τις μεταρρυθμίσεις εκείνες που θα μας επιτρέψουν να έχουμε επιτέλους κάποια ανάπτυξη.
Βλέπω λοιπόν ότι ανεξαρτήτως αποτελέσματος των εκλογών θα υπάρχει μια μοναδική συγκυρία να υποστηριχθούν οι μεταρρυθμίσεις και να φτάσουν σε βάθος. Να υλοποιηθούν δηλαδή κιόλας και όχι μόνο να ψηφίζονται για να μένουν στα χαρτιά. Μάλιστα. Τώρα, υπάρχει, αποκομίσατε ότι μπορεί να υπάρξει ουσιαστική συνεργασία μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων οι οποίες ήταν παρούσες σε αυτό το debate. Κοιτάξτε, τώρα αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα για όλους μας. Νομίζω ότι τα αποτελέσματα των εκλογών θα καθορίσουν και σε μεγάλο βαθμό τους συσχετισμούς εκεί. Φαντάζομαι ότι όποιος και να βγει, η αντιπολίτευση θα είναι τέτοια που υποχρεωτικά θα υποστηρίξει τις μεταρρυθμίσεις, το μεγαλύτερο μέρος αυτών. Με όποιες αντιρρήσεις και αν έχει. Μάλιστα. Τώρα, έχω την αίσθηση εγώ ότι υπάρχουν κάποιες δυνάμεις που πιστεύουν τις μεταρρυθμίσεις περισσότερο. Άκουσα και τις τελευταίες δηλώσεις διαφόρων στελεχών. Της τελευταίας κυβέρνησης κυρίως, να μιλάνε για τις μεταρρυθμίσεις, να έχουν υπογράψει το μνημόνιο, αλλά να μην τις παραδέχονται, να μην τις δέχονται σε βάθος, εν πάση περιπτώσει, και να θεωρούν ότι μπορούν αυτές να αλλάξουν σε μεγάλο βαθμό. Αυτό νομίζω φέρνει και αυτή την αβεβαιότητα που έχουμε όλοι μας, κατά πόσον αυτή τη φορά θα μπορέσουμε να υλοποιήσουμε τις μεταρρυθμίσεις επιτέλους. Μάλιστα. Τώρα, υπάρχει σήμερα, βλέπουμε σήμερα ότι υπάρχουν και δηλώσεις από την πλευρά του ΚΕΡΕ της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας μορφοποίησης αυτού του προγράμματος, ενός προγράμματος το οποίο είναι αρκετά σκληρό, αρκετά βαρύ, και βλέπουμε ότι υπάρχουν και εκθέσεις από το εξωτερικό που θεωρούν ότι δεν μπορεί αυτό το πρόγραμμα να εκτελεστεί με τον αρχικό σχεδιασμό του χωρίς να υπάρξουν προσθήκες, αλλαγές, αλλά βλέπουμε ότι και δημοσιογραφικές πληροφορίες και δηλώσεις του ΚΕΡΕ της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν βοήθειες, προσθήκες, ελαφρύνσεις και ενδεχομένως να δούμε και θετικές εξελίξεις, όχι βέβαια πολύ γρήγορα, σε σχέση με την αναδιάρθρωση του χρέους. Ποιες θα είναι οι υποθέσεις, κυρία Αναστασόπουλε, ώστε μετά τις εκλογές να εξασφαλιστεί άμεσα ένα κλίμα τέτοιο που θα είναι ευνοϊκό για την ελληνική οικονομία? Συμφωνώ μαζί σας, συμφωνώ και με την εκτίμηση που διατύπωσε και ο κύριος Κερέ. Αυτό είναι ένα ιδιαίτερα βαρύ πρόγραμμα. Ναι. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο να βγει. Ανεξαρτήτως του αποτελέσματος των εκλογών, ο επιχειρηματικός κόσμος θα βρεθεί σε τεράστιες δυσκολίες μπροστά. Έχουμε μια καταιγίδα φόρων μπροστά μας και αλλαγών, οι οποίες θα επηρεάσουν πάλι το κλίμα και επομένως θα περιμένουμε μεγάλη ύφεση. Υπάρχει ένα πρωταρχικό θέμα, το οποίο αν δεν ανακτηθεί, δεν θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε ούτε με τις μεταρρυθμίσεις, αλλά ούτε και με βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και έχει να κάνει με την εμπιστοσύνη. Η ανάκτηση της εμπιστοσύνης είναι το πρώτο μέλημα της νέας κυβέρνησης. Και για να ανακτηθεί η εμπιστοσύνη, θα πρέπει να γίνουν τα πρώτα βήματα υλοποίησης του μνημονίου. Θα πρέπει να πάει καλά η πρώτη αξιολόγηση. Είναι σαφές ότι η ταχύτητα της υλοποίησης των μεταρρυθμίσεων, μια καλή αξιολόγηση, επομένως αυτό να σημαίνει, αναγνωριστεί αυτό δηλαδή η προσπάθεια. Ότι μετά τις εκλογές όλα θα πρέπει να λειτουργήσουν ρολόι. Όχι, δηλαδή ρολόι, μάκη, να με τρομερή ταχύτητα πρέπει να λειτουργήσουν. Η κυβέρνηση γρήγορα, να λειτουργήσει η κυβέρνηση άμεσα και να πάμε στην πρώτη αξιολόγηση με ρυθμούς πάρα πολύ γρήγορους. Απολύτως έτσι, και θα επηρεάσει και την έκθεση, την πολυπόθετη έκθεση για την διατηρησιμότητα του χρέους, από την οποία θα εξαρτηθεί, πάνω στην οποία θα γίνει η συζήτηση για την αναδιάρθρωσή του. Σίγουρα πάλι θα τρέχουμε και θα κυνηγάμε την ουρά μας, είναι πολύ πιεστικός ο χρόνος. Αισθάνεσαι, Μάκη, ότι θα μπορέσει να υπάρχει όμως μια ταχύτατη συνεννόηση μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων μετά την εκλογική αναμέτρηση, όταν βλέπουμε τέτοια οριακά ποσοστά? Όχι. Εγώ πιστεύω ότι δεν μπορούν να συνεννοηθούν. Είναι ξεκάθαρο ότι ο κίνδυνος του να μην μπορέσουμε να έχουμε σύντομα κυβέρνηση ή και κυβέρνηση και να διολυστήσουμε σε εκλογές υπάρχει. Διότι ο Τσίπρας λέει ότι εγώ με τη Νέα Δημοκρατία κυβέρνηση δεν κάνω. Εάν οι άλλοι δύο αρνηθούν, διότι οι άλλοι δύο θα προσέλθουν ως πολύ ακριβείς συμπαίκτες και θα ζητήσουν πολύ σκληρά πράγματα, τα οποία δεν ξέρω αν θα μπορεί να αποδεχθεί ο Τσίπρας. Ήδη σήμερα νομίζω ότι ο κύριος Θοδωράκης έκανε μια δήλωση λέγοντας ότι μη μας θεωρείτε δεδομένους ότι θα παίξουμε με μιαδήποτε κυβέρνηση και με μιαδήποτε πρόγραμμα. Συνεπώς
Εκείνο που μπορεί να επιχειρηθεί εάν ο Τσίπρας δεν πάρει αυτοδυναμία που όλα δείχνουν ότι δεν παίρνει. Καλά, αν και μιλάμε τώρα για ένα σενάριο το οποίο πρέπει ρεαλιστικά να το αποκλείσουμε. Αυτή τη στιγμή έχουμε μια μάχη η οποία θα κριθεί σε πολύ οριακά ποσοστά, έστω και με μια διαφορά μπορεί να χτιστεί στο τέλος, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Εγώ δεν το βλέπω έτσι. Ναι. Εγώ βλέπω ότι η διαφορά αυτή τη στιγμή είναι 5 μονάδες πλάς και ότι η διαφορά θα μεγαλώσει προς το τέλος της άλλης εβδομάδας και στην πραγματική ψήφο. Εκείνο όμως το οποίο είναι σημαντικό είναι ότι αν αυτός δεν έχει τους βουλευτές που χρειάζεται, αν δεν μπουν οι ΑΝΕΛ που είναι ο φυσικός του εντός εισαγωγικών σύμμαχος, θα πρέπει να αποτανθεί στα δύο άλλα κόμματα. Τα δύο άλλα κόμματα όμως είναι με πολύ περίπλοκα ψυχαναλυτικά και πολιτικά. Ναι. Το ΠΑΣΟΚ, δεν θέλω να πω για το ΠΑΣΟΚ, το ποτάμι, είπαμε τη δήλωση του Θοδωράκη, άρα και εκεί υπάρχει ένα άλλος γύρος πολιτικού παιχνιδιού, τον οποίο δεν ξέρουμε πώς θα αντιδράσει. Επαναφέρω το σενάριο με η Μαράκη πριν αποφασίσει να πει ότι πάω για πρώτο κόμμα, διότι όλη η καμπάνια της Νέας Δημοκρατίας ήταν μια ητοπαθής καμπάνια, σαν να μην ήθελε ο Μεϊμαράκης να είναι πρώτο κόμμα, μην τυχόν και κατά λάθος γίνει πρωθυπουργός. Αυτό φαίνεται μέχρι τώρα, άσχετα το πώς οι ισορροπίες οι εσωτερικές και οι επικοινωνιολόγοι το έχουν αλλάξει την τελευταία εβδομάδα. Συνεπώς, ο Μεϊμαράκης έλεγε πρωθυπουργός Δραγασάκης. Αυτό είναι ένα άλλο σενάριο που μπορεί να το δούμε στην εξέλιξη, δηλαδή να βγει πρώτος ο ΣΥΡΙΖΑ, να οι άλλοι δύο μικροί να του πούνε όχι, οπότε να αναγκαστεί να πάει στη Νέα Δημοκρατία, γιατί έχει δεσμευτεί ότι δεν θα ξαναπάμε σε εκλογές και θα είναι αυτοκτονικό να πάμε πάλι σε εκλογές, και εκεί μπορεί να παίξει το σενάριο Δραγασάκη, όπου ο Μεν Τσίπρας θα φύγει από το προσκήνιο και θα δοθεί η εντολή, η κοινή συνενέση στο Δραγασάκη ή σε κάποιο τρίτο πρόσωπο. Βεβαίως αυτά είναι εκτιμήσεις. Από την άλλη πλευρά, εάν θέλει κανείς να εμείνει σε ό,τι βλέπει, πηγαίνουμε σε μια τελική ευθεία όπου τα πάντα είναι ανοιχτά και βεβαίως έχουμε και ένα debate την Δευτέρα, το οποίο οι πολιτικοί παρατηρητές θεωρούν ότι θα είναι καθοριστικό για την τελική έκβαση. Αν είναι έτοιμα, αν είναι έτοιμοι οι πίνακές μας, ας μας τους δείξει η σκηνοθέτης μας, να δούμε πόσο χαμηλά βρίσκεται αυτή τη στιγμή η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας, η οποία είναι χαμηλή και σε σχέση με αυτούς οι οποίοι έχουν υψηλό εργασιακό κόστος και σε σχέση με αυτούς που έχουν χαμηλό εργασιακό κόστος. Πάμε να δούμε τους πίνακες, όχι αυτόν, πάμε να δούμε τους πίνακες, όχι το διάγραμμα. Για να εδώ λοιπόν έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον διάγραμμα, κύριε Αναστασόπουλε, το οποίο δείχνει ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ πίσω ακόμα όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα, παρά το γεγονός ότι έχει ένα εργασιακό κόστος το οποίο, όπως βλέπουμε, έχει υποχωρήσει σημαντικά το 2014 έναντι του μέσου όρου της Ευρωζώνης. Δηλαδή είμαστε από πλευράς εργασιακού κόστους, Μάκης, το 58,8% της Ευρωζώνης, την ώρα που η Ισπανία είναι στο 85,7% και η Ιταλία στο 111,8%, έχουν δηλαδή πολύ υψηλότερους μισθούς σε σχέση με την Ελλάδα και η χώρα μας είναι στο νούμερο 81 της ανταγωνιστικότητας παγκοσμίως, ενώ η Ισπανία είναι στο 35% και η Ιταλία είναι στο 49. Την ίδια ώρα είναι πολύ υψηλότερα από εμάς και η Ρουμανία. Εμείς είμαστε στο 81, με τη Ρουμανία στο 59, και η Ρουμανία έχει ένα εργασιακό κόστος το οποίο είναι πάρα πολύ χαμηλό. Βλέπουμε ότι η Ρουμανία είναι στο 19,6% η μισθή της σε σχέση με τους μισθούς της Ευρωζώνης. Επαναλαμβάνω, η Ρουμανία έχει 19,6% τους μισθούς της σε σχέση με τους μέσους μισθούς της Ευρωζώνης. Αντίστοιχα, η Πολωνία, η οποία είναι στο 40 νούμερο παγκοσμίως ανταγωνιστικότητα, με την Ελλάδα στο 81, έχει στο 33,5% σε επίπεδο μέσου μισθού της Ευρωζώνης τους δικούς της μισθούς. Έχουμε δηλαδή εδώ
να είμαστε πολύ ακριβότεροι και πολύ λιγότερο ανταγωνιστικοί σε σχέση με τις πρώην ανατολικές χώρες, αλλά πάλι πολύ φθηνότεροι, αλλά και πάλι πολύ λιγότερο ανταγωνιστικοί σε σχέση με τις δύο μεγάλες χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου. Κύριε Αναστασόπουλε, αυτό δείχνει ότι παρά τις προσπάθειες που κάνουμε, κάτι δεν πάει καλά με την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας. Είναι βέβαιο ότι πολλά πράγματα δεν πάνε καλά με την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας και είναι θέμα μεταρρυθμίσεων. Το, ξέρετε, ναι, μετράει πάρα πολύ, παραδείγματος χάρη, τα θέματα δικαιοσύνης. Μετράνε πάρα πολύ τα θέματα του σταθερού φορολογικού περιβάλλοντος. Δεν είναι μόνο το εργασιακό κόστος. Μάλιστα, νομίζω σε διάφορες πιο προηγμένες και παραγωγικές οικονομίες, το κόστος της εργασίας δεν είναι και τόσο σημαντικό. Ούτε θα μπορούσε ποτέ η Ελλάδα να είναι μια χώρα η οποία θα στηριζόταν σε πολύ χαμηλά εργατικά. Ούτε μπορούμε, ούτε θα θέλαμε να το κάνουμε ποτέ. Άρα η ανταγωνιστικότητά μας αυτή τη στιγμή έχει πάρα πολύ δρόμο για να μπορέσει να καλύψει το έδαφος αυτό το οποίο βλέπουμε ότι ακόμα υστερούμε. Και το ερώτημα είναι πώς θα προσελκύσουμε επενδύσεις αυτή τη στιγμή. Γιατί το ζητούμενο, φαντάζομαι, του προγράμματος που έχουμε μπροστά μας είναι να αρχίσουμε να προσελκύουμε επενδύσεις για να μπορέσουμε και να έχουμε την ανάπτυξη και να πληρώσουμε το χρέος. Ασφαλώς και τις επενδύσεις, ειδικά για πολλαπλούς λόγους. Αλλά για να δούμε επενδύσεις πάλι, τουλάχιστον να αρχίσουμε να βλέπουμε το ενδιαφέρον για επενδύσεις, θα πρέπει να υλοποιηθούν όλες αυτές οι μεταρρυθμίσεις για τις οποίες μιλάγαμε και πριν και μιλάμε όλα αυτά τα χρόνια. Ειδικά αυτό το επιμελητήριο που εκπροσωπώ, το Ελληνοαμερικάνικο, έχει κάνει μια τεράστια εργασία και για τις μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται να γίνουν, αλλά όχι μόνο στη θεωρία, αλλά έχουμε υποβάλει και συγκεκριμένες προτάσεις. Προσφάτως, ναι, για να θίξω ένα θέμα που ίσως δεν είναι έτσι, τα πρώτης γραμμής, ναι, προσφάτως κάναμε ένα μεγάλο συνέδριο για την ταχύτητα απονομής της δικαιοσύνης. Μάλιστα. Σε συνεργασία με το American Bar Association, το μεγαλύτερο δικηγορικό σύλλογο του κόσμου, της Αμερικής, εδώ, και με την παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, του κ. Παυλόπουλου και του Υπουργού Δικαιοσύνης, φέρνοντας καλά παραδείγματα για το πώς θα μπορούσε η δικαιοσύνη να λειτουργεί ταχύτερα. Ένα παράδειγμα. Είναι από τα πρώτα πράγματα που μας λέγανε τουλάχιστον οι επενδυτές. Το σταθερό φορολογικό πλαίσιο. Απλό, σταθερό και μετά συζητάμε και για τους συντελεστές βεβαίως, οι οποίοι ήδη είναι πάρα πολύ ψηλοί. Μικρότερα παραδείγματα, αν θέλετε. Ευελιξία στην αγορά εργασίας. Απαιτείται σήμερα. Ούτε για παράλογες απαιτήσεις θα ακούσετε εμένα ποτέ να μιλάω, ούτε για αθρώες απολύσεις. Κάθε άλλο. Αλλά ευελιξία στην αγορά εργασίας σαφώς απαιτείται. Το ζήτημα είναι ότι το Ελληνοαμερικάνικο Επιμελητήριο έχει κάνει μια μεγάλη προσπάθεια εδώ και χρόνια να προσελκύσει επενδύσεις, έχει διοργανώσει συνέδρια, κάθε χρόνο διοργανώνει ένα συνέδριο. Αυτή τη στιγμή, πώς βλέπετε τους ξένους επενδυτές να αντιμετωπίζουν την Ελλάδα, την ελληνική οικονομία, κύριε Αναστασόπουλε? Αισθάνονται ότι μπορεί η εκλογική αναμέτρηση να οδηγήσει σε μια νέα πραγματικότητα η οποία θα καταστήσει ελκυστική πάλι τη χώρα για επενδύσεις, και μιλάμε όχι μόνο για χρηματοοικονομικές επενδύσεις, μιλάμε και για άμεσες επενδύσεις. Και είδα σήμερα το Bloomberg να έχει μία εκτίμηση ότι μπορεί η Ελλάδα να είναι το καλύτερο μέρος για επενδύσεις, προφανώς επειδή τα περιουσιακά στοιχεία, τα λεγόμενα assets, είναι αυτή τη στιγμή πάρα πολύ υποτιμημένα, φαντάζομαι. Πράγματι, στην Ελλάδα ακόμα και σήμερα εξακολουθούν να υπάρχουν ευκαιρίες για επένδυση. Αυτό που απαιτείται είναι η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης προς την ελληνική πολιτεία, στην ελληνική οικονομία. Αυτό είναι το πρώτο πράγμα που απαιτείται για να ενδιαφερθούν οι επενδυτές. Έπονται όλα τα υπόλοιπα. Πράγματι, το Ελληνοαμερικάνικο Επιμελητήριο μαζί με το Χρηματιστήριο Αθηνών κάνει κάθε χρόνο ένα πολύ μεγάλο investment forum στη Νέα Υόρκη. Έχοντας, αν θέλετε, και μεγαλύτερη επαφή με τις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι και η μεγαλύτερη αγορά χρηματοοικονομική στον κόσμο. Νομίζω είναι ένας χώρος ο οποίος μπορεί να μας δίνει σαφείς πληροφορίες για το παγκόσμιο επενδυτικό ενδιαφέρον για τη χώρα. Μέχρι και πέρσι, λοιπόν, σας λέω, το ενδιαφέρον για επενδύσεις στην Ελλάδα ήταν πάρα πολύ μεγάλο. Άρχισε να χαλάει και να παγώνει το ενδιαφέρον από πέρσι περίπου τέτοιο καιρό, όταν άρχισε να γίνεται φανερό ότι η σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και η έξοδος από το μνημόνιο δεν ήταν τόσο εύκολη όσο η κυβέρνηση τότε ήθελε να φαίνεται. Και παρά το ότι είχαμε κάνει ένα πολύ μεγάλο μέρος της δουλειάς, είχαμε καλύψει ένα μεγάλο μέρος της διαδρομής για να αποκαταστήσουμε τα οικονομικά μας, είχαμε μια πορεία η οποία απέκλεινε από τους στόχους. Αυτή τη στιγμή το ενδιαφέρον είναι περιορισμένο. Και αυτά τα μηνύματα διαβάζω και παίρνω και από το Investment Forum που γίνεται αυτή τη στιγμή στο Λονδίνο. Υπάρχει μια Δεν θα αποκατασταθεί το ενδιαφέρον. Το ενδιαφέρον, λέω, όχι υλοποίηση έπεται. Δεν θα αποκατασταθεί το ενδιαφέρον, δεν θα υπάρξει ενδιαφέρον για επενδύσεις, αν δεν υπάρξει μια κυβέρνηση, τελειώσουν οι εκλογές. Σχηματιστεί η κυβέρνηση, σταθερή κυβέρνηση,
και να ξεκινήσει ταχύτατα την υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων. Μάκη, και πάμε να κάνουμε μια προσπάθεια να συνδεθούμε με τον Βαγγέλη Χαρατζή στο Λονδίνο. Μάκη. Καταρχήν συμφωνώ ότι πράγματι χρειάζεται μια ισχυρή σταθερή κυβέρνηση προσανατολισμένη στις μεταρρυθμίσεις, οι οποίες δεν μπόρεσαν να γίνουν τα προηγούμενα 40 χρόνια με τρόπο σταδιακό ώστε να αφομοιωθούν από την κοινωνία. Και από τις επιχειρήσεις, οι οποίες δεν είναι καθόλου έτοιμες για μεταρρυθμίσεις, έτσι. Οι μεταρρυθμίσεις... Γιατί το λες αυτό. Διότι ακόμα και μεγάλες επιχειρήσεις λειτουργούν, δεν έχουν corporate αντίληψη του management, λειτουργούν ως είναι το αφεντικό και οι διευθυντές από κάτω, οι οποίοι εκτελούν χωρίς να προφέρουν σχεδόν γνώμη. Ναι. Εκείνο το περίφημο ο εσωτερικός έλεγχος που είχε μπει πριν 10 χρόνια, 8-10 χρόνια ο θεσμός, ούτε ξέρουμε ούτε ακούμε τι γίνεται στους μεγάλους ομίλους. Απέναντίας, ακούμε απ' έξω συνέχεια συμβουλές, εφαρμόστε πρακτικές που θα εμποδίσουν τις ενδοομιλικές συναλλαγές όπου συντελείται μια τεράστια φοροδιαφυγή εκεί πέρα, γίνονται υποτιμολογήσεις, υπερτιμολογήσεις και διάφορα τέτοια. Το ζήτημα της ανταγωνιστικότητας, το οποίο είναι κέραιο και σημαντικό, Οποίο δεν έχουμε κάνει μεγάλα βήματα και δεν έχουμε αυτή κάνει τη στιγμή. Μα είναι πολύ απλό. Και ποιοτικά καλύτερους αντιπάλους, αλλά και φθηνότερους αντιπάλους. Οι δύο προηγούμενες κυβερνήσεις πριν τα μνημόνια δεν τα κάνανε διότι ήταν προσανατολισμένες στη γραφειοκρατία και στο πελατειακό κράτος. Μάγκη, άνω τελεία. Πάμε να συνδεθούμε με τον Βαγγέλη Χαρατζή από το Λονδίνο να δούμε τι δείχνει το road show το οποίο σχεδόν έχει ολοκληρωθεί για το ελληνικό χρηματιστήριο που έγινε φέτος. Κύριε Χαρατζή, καλησπέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν, ακούμε καταρχάς... Μ' ακούτε? Σας ακούμε πάρα πολύ καλά και θέλουμε τις εκτιμήσεις σας για το φετινό road show του ελληνικού χρηματιστηρίου. Είχατε τη δυνατότητα να δείτε διεθνή funds, διεθνείς επενδυτές. Σας ακούμε. Σε γενικές γραμμές αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι από τη μία πλευρά σε σχέση με πέρσι το ενδιαφέρον ήταν σαφώς μειωμένο, δηλαδή είχαμε μια πτώση περίπου 25% στον αριθμό των συναντήσεων που γίνανε. Από εκεί και πέρα το ενδιαφέρον υπήρξε. Νομίζω ότι δεδομένων των συνθηκών κρίνεται ικανοποιητικό και επιτυχές. Από εκεί και πέρα το κύριο χαρακτηριστικό ήταν η επιφυλακτικότητα με την οποία μας αντιμετωπίζουν, κυρίως λόγω των πολιτικών εξελίξεων, οι οποίες ανέτρεψαν όλη την οικονομική κατάσταση στη χώρα. Αυτό τους έχει φοβήσει και τους κάνει αρκετά επιφυλακτικούς. Δηλαδή υπήρχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από την πλευρά των επενδυτών για τον τραπεζικό κλάδο εν ώψη των αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου. Αλλά η τροπή που πήρε η πολιτική κατάσταση και τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν στον τραπεζικό κλάδο λόγω της επιδείνωσης της οικονομίας σίγουρα είναι κάτι που τους κάνει πάρα πολύ επιφυλακτικούς. Δεδομένου δε ότι ακόμη δεν γνωρίζουμε ούτε ποιες θα είναι οι ανάγκες ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών, αλλά ούτε και με ποιο τρόπο θα γίνουν. Πέραν αυτού, δηλαδή πέραν του τραπεζικού κλάδου, υπάρχει ενδιαφέρον και για άλλες ελληνικές εταιρείες. Ναι, υπάρχει ενδιαφέρον, κύριε Χαρατζή, για συμμετοχή ιδιωτικών κεφαλαίων στην ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Ενδιαφέρον υπήρξε για να ενημερωθούν καταρχάς. Από εκεί και πέρα είναι πολύ δύσκολο να διατυπώσει κανείς πραγματικά, ας πούμε, το ενδιαφέρον ή την πρόθεση να τοποθετηθεί, διότι τους απασχολεί πάρα πολύ και το θέμα των εκλογών. Δηλαδή το ζητούμενο είναι η πολιτική σταθερότητα. Είναι ικανή και αναγκαία συνθήκη για να συζητήσουμε οτιδήποτε. Συνεπώς, τι περιμένουν από την εκλογική αναμέτρηση, κύριε Χαρατζή, τι κυβέρνηση θα ήθελαν οι ξένοι? Θα θέλανε μια κυβέρνηση η οποία θα δημιουργήσει πολιτική σταθερότητα, ναι, και θα τους διαβεβαιώσει ότι θα προχωρήσουν οι διαδοτικές αλλαγές που είναι απαραίτητες ώστε να μπορέσει η οικονομία να ορθοποδήσει. Μια κυβέρνηση στην οποία θα είναι συνασπισμός των δύο μεγάλων κομμάτων, στην οποία θα είναι κάποιο από τα δύο μεγάλα κόμματα με κάποια άλλα, μια τρικομματική, τετρακομματική κυβέρνηση. Αυτό τους επηρεάζει όσον αφορά τα σενάρια τα οποία υπάρχουν? Νομίζω ότι αυτό θα ήταν το καλύτερο δυνατό σενάριο για αυτούς, διότι έχουν καεί από τις πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα, αυτοί οι οποίοι εμπιστεύτηκαν. Δηλαδή ο μεγάλος συνασπισμός. Ειδικά τον τραπεζικό κλάδο. Ναι. Ο μεγάλος συνασπισμός βέβαια θα ήταν το καλύτερο σενάριο. Το καλύτερο σενάριο. Ναι, ναι. Θα τελειώναμε μια και καλή
με ναι. τις πολιτικές ας πούμε αναμπομπούλες οι οποίες έχουν δημιουργήσει όλα αυτά τα προβλήματα ναι. και θα μπορούσαμε να επικεντρωθούμε στο πώς θα ανορθώσουμε την οικονομία μας η οποία το τελευταίο διάστημα έχει καταβαραθρωθεί. Μάλιστα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα τώρα όσον αφορά εταιρείες τις οποίες δείχνουν να εμπιστεύονται και θεωρούν ότι είναι υποτιμημένες και αισθάνονται ότι μπορούν να τις δουν θετικά επενδυτικά, σε ποιους κλάδους και για ποιες θα μπορούσαμε να αναφερθούμε? Κοιτάξτε, δεν μπορούσα να μιλήσω με όλους. Ενδιαφέρον υπήρξε μεγάλο και για τον ΟΠΑΠ. Αρκετοί επενδυτές έχουν δείξει μεγάλο ενδιαφέρον και έχουν ήδη κάνει κάποιες τοποθετήσεις από ό,τι μου λέγανε για ομόλογα είτε του ελληνικού δημοσίου είτε εταιρικά ομόλογα. Κάτι το οποίο φάνηκε κιόλας με αυτή την ας πούμε, σημαντική ανατίμηση που ήταν στις τιμές το τελευταίο διάστημα. Αλλά εκτός αυτού υπήρχε ενδιαφέρον και για άλλες εταιρείες, οι οποίες για διάφορους λόγους η καθεμία έχουν δεχτεί πιέσεις συμμετοχές τους, όπως ας πούμε το πολύ πολύ, για παράδειγμα το οποίο πιέστηκε η μετοχή του το τελευταίο διάστημα λόγω της κατάστασης στην Κίνα. Και άλλες εταιρείες έτσι. Ναι. Αλλά ας πούμε αν λέγαμε ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι. Εντάξει, ναι, ναι, δώσατε το στίγμα. Τα περισσότερα ραντεβού, ναι, ήταν κυρίως οι τράπεζες και ο ΠΑΠ, ας πούμε, να μπορούσαμε να πούμε. Μάλιστα. Τώρα, εσείς από τις επαφές που είχατε, συνάγετε ότι ποιες θα είναι οι προϋποθέσεις, έτσι για να συνοψίσουμε, για να δούμε τα διεθνή κεφάλαια να επανέρχονται σιγά-σιγά στην ελληνική χρηματιστηριακή αγορά? Πρώτα απ' όλα είναι η πολιτική σταθερότητα. Δηλαδή το αποτέλεσμα των εκλογών και ο κυβερνητικός συνασπισμός που θα δημιουργηθεί θα πρέπει να είναι τέτοιος ο οποίος να διασφαλίζει την πολιτική σταθερότητα. Μας βλέπουν πάρα πολύ επιφυλακτικά, τους θεωρούν αδιανόητο με αυτό το πισωγύρισμα που έγινε στη φάση που η οικονομία πήγε από την ύφεση. Ναι. Ναι, δεν μπορούν να το χωνέψουν. Δηλαδή πραγματικά με όποιον μιλήσαμε απορούσε ας πούμε πώς κάναμε τέτοιο πισωγύρισμα τη στιγμή που είχαμε περάσει όλη αυτή τη δοκιμασία και ήμασταν στη φάση που πηγαίναμε να βγούμε από την ύφεση. Όχι που πηγαίναμε, που είχαμε βγει από την ύφεση. Μάλιστα. Και πηγαίναμε να επιταχύνουμε το ρυθμό ανάπτυξης. Οπότε το πολιτικό τους απασχολεί πάρα πολύ, τους έχει φοβήσει. Εξαιτίας των πολιτικών εξελίξεων έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Και το θεωρώ ότι είναι ας πούμε το πρώτο βήμα στο να μπορέσουμε να μιλάμε για μια ας πούμε επιστροφή των ξένων επενδυτών στην ελληνική αγορά. Μάλιστα. Κύριε Χαρατσία, σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για το χρόνο σας. Καλή επιστροφή. Ευχαριστώ και εγώ. Μάκη. Πράγματι, οι ξένοι επενδυτές είναι τρομαγμένοι. Το 2013, αμερικάνικοι καφάντ μεγάλα τοποθέτησαν 8,5 περίπου δις στην ανακεφαλαιοποίηση τότε των τραπεζών, τα οποία είναι σήμερα μηδέν. Τα οποία χάθηκαν. Χάθηκαν, είναι μηδέν. Δηλαδή, για να συνοψίσεις μια στιγμή, είναι αυτά τα 8,5 δις που είναι χαμένα και πόσα είναι χαμένα από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας? Έλαντε. Είναι άλλα 25 από εκεί. Είναι άλλα 25 και αν βάλουμε τι έχει δοθεί από την εποχή αλογοσκούφη μέχρι τώρα στις τράπεζες, ξεπερνάνε τα 211 δις οι ενισχύσεις που έχουν πάρει με διάφορους τρόπους. Αυτά είναι μεγάλα διαρθρωτικά προβλήματα που δεν συζητάνε οι πολιτικοί στην τηλεόραση. Δυστυχώς, αλλά δεν τα συζητάνε και μεταξύ τους. Τα κρίνουν κάτω από το χαλί. Ήθελα να σε ρωτήσω πάνω σε αυτό που λες όμως. Για τα τελευταία 25 δις που χάθηκαν κατ' ουσίαν και τα οποία είναι χρέος και ήταν κεφάλαια του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Φέρει ή δεν φέρει ο ΣΥΡΙΖΑ ευθύνη, ο οποίος με τις εξελίξεις του δημοψηφίσματος οδήγησε τελικά στα capital controls? Δεν θα μπορούσαμε να τα είχαμε αποφύγει αυτά? Θα μπορούσε να τα έχει αποφύγει ο κύριος Σαμαράς αν είχε κάνει ό,τι του ζητούσε ο κύριος Σόιμπλε, ο οποίος τον οδηγούσε στην έξοδο και πήγαιναν για πνίξιμο και τις ελληνικές τράπεζες. Δεν λέω, εγώ το έχω γράψει και έχω γίνει και πολύ κακός με το ΣΥΡΙΖΑ. Οι γκάφες ήταν δραματικές και υψηλού κόστους.
Αν είχε υπογράψει το Μάρτιο-Απρίλιο θα είχαν σωθεί πολλά πράγματα. Αλλά εδώ που τα λέμε, όλα αυτά είναι νούμερα τα οποία μπορούν να ανακτηθούν πάρα πολύ γρήγορα αν την επομένη των εκλογών έχουμε μια σοβαρή κυβέρνηση η οποία δεν θα κρύβεται πίσω από το δάχτυλό της και θα τα δώσει τα ρέστα της στην ανάπτυξη. Πάνω σε αυτό, Μάκη, πάνω σε αυτό μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή με όλα τα λάθη που έχει κάνει και όλα αυτά τα οποία έχουμε δει στο πρώτο εφτάμηνο να μετασχηματιστεί ταχύτατα σε έναν κορμό κυβέρνησης που θα μπορέσει να υλοποιήσει όλες αυτές τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ειδικά το καινούριο μόρφωμα, είναι ένα υβριδικό πράγμα, όπως και ο Τσίπρας, στο οποίο είναι το μόνο στο οποίο μπορούμε να βασιστούμε και να πειραματιστούμε, διότι στην ιστορία, ούτε και στα ζευγάρια, δεν υπάρχει τίποτα δεδομένο. Όλα είναι ανοιχτά, στη ζωή είναι όλα ανοιχτά. Λοιπόν, αυτό είναι το καινούριο. Εκεί λοιπόν πρέπει να πιεστεί από όλους τους φορείς της κοινωνίας, από το επιμελητήριο, από τα επιμελητήρια, από την πραγματικότητα, από τους πολίτες, από τις οργανώσεις, να κατευθυνθεί προς τα εκεί. Νομίζω ότι ο Τσίπρας έχει καταλάβει πολλά πράγματα. Έχουμε μια σημαντική εξέλιξη του ΣΥΡΙΖΑ τα τρία τελευταία χρόνια. Έκανε άλματα ιδεολογικά και αυτή... Έχει τους ανθρώπους όμως. Όχι, δεν τους έχει. Εκεί λοιπόν πρέπει να τους ψάξει στην αγορά. Και η πολιτική γενναιότητα και η μαγιά του ΣΥΡΙΖΑ εκεί θα εξαρτηθεί. Ή θα πάει να βρει τραπεζίτες από το Λονδίνο και από τη Ζυρίχη και από τη Γενέβη που υπάρχουν εξαιρετικοί, ή θα πάει να φέρει μάνατζερ από εκεί που έχουν εμπειρία, έχουν γράψει χιλιόμετρα στο ευρωπαϊκό επιχειρηματικό σκηνικό, να κάνουν τη δουλειά. Και γιατί, αυτοί δεν ξέρουν. Και γιατί δεν αυτού, μπορούν. Δεν και ξέρουν. Γιατί επ' αυτού να μην μπουν οι άνθρωποι της αγοράς. Ποιοι είναι οι άνθρωποι της αγοράς. Πάμε... Αυτοί της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ που καταστρέψανε τη χώρα. Να πάμε στην δοκιμασμένη λύση και να επιλέξουμε μια κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, Ποτάμι, που θα έχει ξεκάθαρη. Ρε Παναγιώτη, αυτοί δώσανε τα 5 δις της ΑΤΕ, αυτό το μείζον σκάνδαλο, της Αγροτικής Τράπεζας, με τα απίστευτα δάνεια στους απίστευτους επιχειρηματίες, οι οποίοι παίρνανε δισεκατομμύρια χωρίς να δίνουν τίποτα και δεν έχουν πληρώσει τίποτα. Με συγχωρείτε, αλλά και ο ιδιωτικός τομέας στην Ελλάδα δεν είναι τίποτα το ιδιαίτερο. Ο ιδιωτικός τομέας στην Ελλάδα είναι εξίσου άχρηστος με τον δημόσιο τομέα. Υπερεκτιμημένος κτλ. Τι έκαναν. Πήρε ο κύριος Κόκαλης, πήρε τα ρέστα του επί μία δεκαετία και δεν μας παρέδωσε μία Νόκια. Μάλιστα. Δεν μας παρέδωσε μία Νόκια. Υπεργολάβος υπεργολαβικές εταιρείες παίρνει. Κύριε Αναστασόπουλε, τώρα. Έχω μερικές παρατηρήσεις, θα μου επιτρέψετε. Για να υπερασπιστώ τουλάχιστον την τιμή της υγιούς επιχειρηματικότητας. Υπάρχει υγιής επιχειρηματικότητα. Ελάτε. Έχουμε ασχοληθεί πάρα πολύ με τις μεταρρυθμίσεις και θα ήθελα να ξεκινήσω από αυτό και να σχολιάσω, αν θέλετε, και αυτό που είπε και ο κύριος Ανδρονόπουλος, αλλά και εσείς. Δεν νομίζω ότι ο λόγος που δεν έχουν περάσει μεταρρυθμίσεις είναι γιατί δεν είναι έτοιμες οι επιχειρήσεις. Ασφαλώς μπορεί να συντελεί σε κάποιο βαθμό. Και το διαπιστώνουμε και εμείς, και αυτό μέρος της δουλειάς που κάνουμε και μέρος των επιτροπών μας είναι και η εταιρική κοινωνική ευθύνη, αλλά και η εταιρική υπευθυνότητα και το public governance. Όλα αυτά τα χρόνια υπήρχε μια πολύ μεγάλη αντίδραση στις μεταρρυθμίσεις όταν θυγόντουσαν συμφέροντα. Θα βάλω και τα επιχειρηματικά βεβαίως εκεί. Αυτή τη στιγμή είναι απαραίτητο να ξεπεράσουμε εαυτούς όλοι. Να ξεφύγουμε και από τα επιχειρηματικά, τα ατομικά, τα συντεχνιακά συμφέροντα. Αυτό λοιπόν είναι το καθήκον στο οποίο καλεί σήμερα την επιχειρηματικότητα, γιατί τουλάχιστον εμείς εκεί απευθυνόμαστε, ώστε να ξεπεράσουμε και αυτά τα εμπόδια. Αυτό ήταν το ένα από τα κομμάτια που θέλω να πω. Πράγματι, απαιτείται κάποια αλλαγή και μέσα στις επιχειρήσεις. Σας ακούνε οι πολιτικοί, κύριε Αναστασόπουλε. Εσείς τους είχατε θα φτάσω, στο debate πριν από δύο μέρες. Εκεί τους ακούγαμε εμείς. Τους καλέσαμε για να τους ακούσουμε εμείς. Μιλήσατε όμως στη συνέχεια και σας ακούσανε. Κάναμε τις ερωτήσεις, πράγματι. Κοιτάξτε, υπάρχουν πολιτικοί. Υπάρχει διάλογος δηλαδή μαζί τους. Υπάρχει διάλογος και νομίζω ότι υπάρχει και πρόοδο σε πάρα πολλά θέματα. Τα είδαμε εξάλλου, γίνανε μεταρρυθμίσεις οι οποίες ήταν ουσιαστικές. Περισσότερο στο δημοσιονομικό κομμάτι, παρόλα αυτά, και όχι μεταρρυθμίσεις για την ανάπτυξη. Η υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων απαιτεί καταρχήν το να τις πιστεύει κανένας. Και αυτό νομίζω θα είναι ο πρώτος παράγοντας από τον οποίο θα κριθεί η πορεία των μεταρρυθμίσεων και η πορεία της χώρας. Μετά είναι οι ικανοί άνθρωποι και μετά βεβαίως κάποιος ο οποίος να μπορεί να τους επιλέξει τους καλούς ανθρώπους και να επιμείνει για τη μεταρρύθμιση. Ένα-δύο παραδείγματα αυτών των μεταρρυθμίσεων για τις οποίες μιλάμε, διότι
Απ' την άλλη πλευρά, μην ξεχνάμε ότι τον τελευταίο καιρό οι μεταρρυθμίσεις έχουν ταυτιστεί με μια πολιτική πλευρά ως μέτρα διαρκούς λιτότητας και μέτρα απορρίθμισης, όπως θα έλεγε τουλάχιστον ο κ. Λαφαζάνης. Έχετε δίκιο. Είναι ένα, είναι ένα κακό παράδειγμα επικοινωνίας αυτό. Ναι. Στην Ελλάδα σήμερα και για το μέσο πολίτη. Ποια μεταρρύθμιση θα μπορούσαμε να πούμε ότι δεν έχει γίνει. Η λέξη μνημόνιο και η λέξη μεταρρύθμιση έχουν δαιμονοποιηθεί και είναι τα κακά. Δεν έχει γίνει αυτό. Αυτά που έχουν κάνει κακό στην ελληνική οικονομία. Δεν είναι έτσι. Το μνημόνιο και οι μεταρρυθμίσεις είναι, αν θέλετε, οι αυτονόητες, οι αναγκαίες αλλαγές για να αλλάξουμε την οικονομία μας. Να αλλάξουμε το επιχειρηματικό και οικονομικό περιβάλλον και να μπορέσουμε να πάμε σε ανάπτυξη. Μάλιστα. Να ξεφύγουμε από όλα αυτά τα βαρύδια, τα εμπόδια που κρατάνε την οικονομία μας από το να είναι υγιής, διάφανη και αναπτυξιακή, ανταγωνιστική. Μάλιστα. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να γίνει κατανοητό, ότι αυτές οι μεταρρυθμίσεις δεν γίνανε ποτέ. Έγινε το δημοσιονομικό κομμάτι των μεταρρυθμίσεων, που ήταν, αν θέλετε, κατά τη γερμανική λογική το πρώτο βήμα, κατά τη δικιά μας λογική οι μισές μεταρρυθμίσεις που έπρεπε να έχουν γίνει. Λοιπόν, εφαρμόστηκε δηλαδή ένα πρόγραμμα λιτότητας και περικοπών, χωρίς να έχουμε διαρθρωτικές αλλαγές στην οικονομία. Σωστό. Έγινε το απαραίτητο εκείνο κομμάτι που εξισορροπούσε τα έσοδα με τα έξοδα, δεν έγινε το κομμάτι που θα μας έφερε την ανάπτυξη και θα αντιστάθμιζε τα ηφαισιακά αποτελέσματα των δημοσιονομικών μεταρρυθμίσεων. Μάλιστα. Αυτό πρέπει να κάνουμε τώρα. Το άνοιγμα της αγοράς. Λέω το κλασικό παράδειγμα και εγώ εδώ για να δούμε τι σημαίνει. Το άνοιγμα της αγοράς. Η αρχική θεωρία που έλεγε ότι θα ακολουθούσαμε ένα σπιράλ υποτίμησης και έτσι θα πέφτανε μεν οι μισθοί, αλλά παράλληλα θα πέφτανε και οι τιμές των προϊόντων, οι τιμές των υπηρεσιών και άρα θα βρισκόμασταν στο ίδιο επίπεδο, αν θέλετε, διαβίωσης σε χαμηλότερες τιμές. Δεν καταφέραμε να το πετύχουμε. Είσαι. Διότι κατέβηκαν οι συντάξεις, κατέβηκαν οι μισθοί, αλλά τα προϊόντα δεν κατέβηκαν. Γιατί δεν κατέβαιναν οι τιμές των προϊόντων? Διότι δεν υπάρχει επαρκής ανταγωνισμός. Για να υπάρξει ανταγωνισμός, θα πρέπει να αναπτυχθεί αυτό το υγιές κομμάτι του ανταγωνισμού, το οποίο θα κατεβάσει και θα αναγκάσει και αυτούς που έχουν ακόμα μονοπόλια, που μπορούν και συντηρούν τα συμφέροντά τους, είτε γιατί έχουν επαφές με το κράτος, είτε για οποιοδήποτε άλλο λόγο, θα τους επιβάλλει, θα τους αναγκάσει να κατεβάσουν τις τιμές τους. Αυτή η μεταρρύθμιση πρέπει να γίνει. Δεν μπορεί να συζητάμε σήμερα, στον αιώνα που ζούμε και στην εποχή που ζούμε και με τις ανάγκες που έχει η οικονομία μας και ο κόσμος, αν τα μαγαζιά θα είναι ανοιχτά τις Κυριακές. Γιατί να μην είναι? Γιατί να μην είναι ανοιχτά τα φαρμακεία όποτε θέλουν? Γιατί να μην μπει ανταγωνισμός σε όλα τα υπόλοιπα προϊόντα? Αυτό. Γιατί να μην ανοίγουν επαγγέλματα τα οποία είναι κλειστά και κρατάνε τις αμοιβές τους στο ύψος που τους κρατάνε σήμερα? Τώρα, κύριε Αναστασόπουλε. Κλασικό παράδειγμα διαρθρωτικής μεταρρύθμισης. Μάλιστα. Ήθελα να σας ρωτήσω. Επειδή τα στοιχεία δείχνουν ότι τον Αύγουστο είχαμε περισσότερες απολύσεις από προσλήψεις, υπάρχει στην αγορά η ανησυχία ότι θα πάμε σε περισσότερες απολύσεις, θα πάμε σε μια αύξηση ανεργίας μετά τις εκλογές? Υπάρχει. Υπάρχει, όχι γιατί θα πάμε μετά τις εκλογές υποχρεωτικά, διότι αυτή τη στιγμή η οικονομία υποφέρει. Τα capital controls διέλυσαν και το, αν θέλετε, ήταν το τελευταίο στάδιο διάλυσης της ιδιωτικής οικονομίας, της πραγματικής οικονομίας. Υποφέραμε τα προηγούμενα χρόνια και το έχουμε επισημάνει εδώ και πάρα πολύ καιρό αυτό, από έλλειψη ρευστότητας στην αγορά. Η έλλειψη ρευστότητας σκοτώνει την ανάπτυξη, σκοτώνει ακόμα και τις υγιείς επιχειρήσεις. Είμαι διατεθειμένος να μπω και στην κουβέντα και των κόκκινων δανείων και πόσο τα κόκκινα δάνεια και η στήριξη των κακών επιχειρήσεων αφαιρεί πόρους από την καλή, την πραγματική, την υγιή οικονομία. Ποιος όμως έχει την ευθύνη γι' αυτό? Να συνεχίσω την προηγούμενη σκέψη και συζητάμε και αυτό, αν θέλετε. Φτάσαμε λοιπόν στα capital control, στα capital controls, και τι βλέπουμε τώρα? Ότι δεν μπορούμε πια να κάνουμε ούτε τις απαραίτητες εισαγωγές. Η πτώση των εισαγωγών τον προηγούμενο μήνα ήταν 32%. Αυτό μπορεί κανένας να θεωρήσει ότι προς τη στιγμή φτιάχνει το ισοζύγιο πληρωμών, αλλά από την άλλη μεριά είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Η ελληνική παραγωγική οικονομία στηρίζεται σε εισαγόμενες πρώτες ύλες. Η κατανάλωση στηρίζεται σε εισαγόμενα προϊόντα. Γράψτε κι άλλο ένα λάθος του μοντέλου που έχουμε ακολουθήσει ως τώρα και που αν δεν το διορθώσουμε θα το βρούμε και αυτό μπροστά μας. Λοιπόν, άρα αυτό θα το βρούμε αύριο μπροστά μας. Όταν δεν έχει να δουλέψει η παραγωγική οικονομία, δεν έχει τις πρώτες ύλες, τι θα κάνει αύριο? Ήταν στο κόκκινο και στα όρια της επιβίωσης. Τώρα δεν θα έχει και πρώτες ύλες, δεν θα έχει να πουλήσει πριν ή μετά τις εκλογές. Δεν θα πουλήσει. Πώς θα συντηρηθεί? Θα πάει εκεί, διάβασα. Βουλγαρία. Αυτό είναι το άλλο μεγάλο κακό, ότι και για τους φορολογικούς συντελεστές και για να μπορέσει να χρηματοδοτηθούν οι διάφορες επιχειρήσεις, αρχίζουν και φεύγουν. Πάνε στο εξωτερικό για να έχουν καλύτερους χρηματοδοτικούς όρους. Έχει ξεκινήσει μια μετεγκατάσταση των επιχειρήσεων, δηλαδή. Τραγικό τελείως. Με τα capital controls έχει αρχίσει να. Εγώ άκουσα την εκτίμηση και από την. Νομίζω ότι ήταν η ΓΕΣΕΒΕ, αλλά βάζω ένα ερωτηματικό, ότι μέχρι το τέλος του χρόνου θα κλείσουν ακόμα 58.000 επιχειρήσεις. Ναι, 58.000 επιχειρήσεις, αν τις προσθέσετε στις υπόλοιπες, σημαίνουν ακόμα 180.000, πόσο είναι,
Ο μέσος όρος, νομίζω, της μικρομεσαίας είναι 3 άτομα. Άρα υπολογίζω ότι θα έχουμε ακόμη 190.000 ανέργους μέχρι τέλος του χρόνου. Ενώ πηγαίναμε να αποκαταστήσουμε την απασχόληση. Τώρα είδαμε αυξημένη ανεργία και θα τη δούμε πράγματι να αυξάνει. Πάντως, και ένα πολύ σημαντικό θέμα το οποίο θέσατε είναι ότι θα πρέπει να υπάρξουν και εξελίξεις για τα κόκκινα δάνεια και πιστεύω ότι θα είναι. Είναι μέρος της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών και θα το δούμε οπωσδήποτε. Κάποια στιγμή και αυτό πρέπει να σταματήσει. Πρέπει να σταματήσει η στήριξη των κακών επιχειρήσεων που απορροφούν πόρους που θα πρέπει να πηγαίνουν σε υγιείς επιχειρήσεις. Μακή, πριν κλείσουμε, θέλω και ένα σχόλιο για το τηλεοπτικό σποτ με επίκεντρο τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Νομίζω ότι ήταν η απόλυτη αμηχανία. Και όσον αφορά το χρέος, γιατί είναι και οικονομικό το θέμα. Πόσο επωνίδιστο είναι αυτό το χρέος? Ναι, το χρέος το οποίο είδαμε και το debate που γίνεται με τον Κοτζιά και τον Υπουργό Εξωτερικών για τη στάση της χώρας στον ΟΗΕ και τα λοιπά. Αυτά είναι ζητήματα πολύ σημαντικά τα οποία δεν συζητούνται και τελικά γίνονται ένα σποτάκι και η απλούστευση, έλεγε ο Winston Churchill, είναι οδηγεί στον ολοκληρωτισμό. Τα κόμματα λειτουργούν με φοβερά απλουστευτικό πολιτικό λόγο, δημαγωγούν και αυτό θα το βρούνε μπροστά τους. Να σε ευχαριστήσω και τους δύο, να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον κύριο. Είχαμε χρόνο έτσι για ένα γρήγορο σχόλιο για το χρέος, θα το έκανα πολύ γρήγορο. Ελάτε. Στηρίξαμε πάρα πολλά πράγματα κατά πόσον το χρέος είναι μεγάλο ή όχι και το μετράμε σαν ποσοστό του ΑΕΠ. Δεν είναι ο σωστός τρόπος μέτρησης. Η παρούσα αξία του χρέους είναι πάρα πολύ χαμηλή. Η εξυπηρέτηση του χρέους για τα επόμενα χρόνια πράγματι βγαίνει και θα μας επέτρεπε να το καλύψουμε. Γι' αυτό συζητάμε ότι το χρέος είναι εξυπηρετήσιμο. Και είμαι απολύτως βέβαιος ότι εφόσον υλοποιηθούν οι μεταρρυθμίσεις που πρέπει και γίνει η πρώτη αξιολόγηση, η συζήτηση με τους εταίρους για το χρέος είναι τέτοια που θα το μειώσει και περαιτέρω. Ένα πολύ αισιόδοξο μήνυμα. Κύριε Αναστασόπουλε, σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν απόψε το βράδυ μαζί μας στο Blue Sky Economy. Σας ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας. Καλό σας βράδυ από το Blue Sky Economy.